τους υγειονομικούς εναστολή να τους πεις πήγαινε να μαζέψεις τα πορτοκάλια, θα πάνε. Αλλά τους το απαγορεύει ο πλεύρης και τους έχει ομοιρία. Γιατί οι άνθρωποι αυτοί που δεν έχουν να ταΐσουν τα παιδιά τους θα πήγαιναν, να το ξέρετε. Θα πήγαιναν γιατί είναι περήφανοι οι άνθρωποι. Και μην νομίζετε, ξέρω πολλές περιπτώσεις, απλά δεν θέλω να μπω σε συγκεκριμένους ανθρώπους και να δώσω τα στοιχεία τους κοντά στους συνέντευξη, όχι να τα δώσω, να τα καρφώσω, οι οποίοι τώρα για να βγάλουν τα προστοζήν και βραχιολάκια πουλάνε σε παραλίες και σε μαγαζιά τουριστικά δουλεύουν σε διάφορες περιοχές και σε ταχυβαγία τυλίγουν γύρους και μπιφτέκια και σουβλάκια για να βάλουν στο τραπέζι του σπιτιού τους φαγητό. Γιατί τους έχουν στην πείνα, τους ανθρώπους αυτούς που τους χειροκροτούσαμε. Και δεν έχουν καμία, μα καμία δικαιολογία να τους έχουν εκτός δουλειά. Εκτός δουλειάς. Γιατρούς, νοσηλευτές και πάει λέγοντας. 40 ευρώ μεροκάματο και να του φαίνεται λίγα του Πακιστανού και να ζητάει 50. Σοβαρά μιλάς ρε Μηταράκη. Άδωνη Γεωργιάδη, αυτή είναι η ανάπτυξη, αυτή είναι οι επενδυτές. Πλεύρη, γιατί δεν αφήνεις υγειονομικούς να πάνε να δουλέψουν. Θα πάνε, στο λέω, να ξέρεις. Δεν ανέχονται άλλο αυτή την ομοιρία. Γιατροί με πτυχία, σαν τον άνθρωπο που θα μιλήσουμε τώρα. Να δώσω την καλημέρα μου στον κύριο Ευρυβιάδη Μπαϊραμίδη. Ένας από τους κορυφαίους γιατρούς που έχουμε στη χώρα μας. Με γνωστικό αντικείμενο, πολύ δύσκολο. Χειρουργός, νευρολόγος. Τώρα εντάξει, τι να λέμε τώρα. Κρέμ ντε λα κρέμ της ιατρικής. Καλημέρα κύριε Μπαϊραμίδη. Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Καλημέρα. Υπερβάλλω όταν λέω ότι οι υγειονομικοί θα πήγαιναν να δουλέψουν ακόμα και στα πορτοκάλια και στα ροδάκινα, αν επιτρέπετε. Όχι βέβαια, γιατί έχουν αποδείξει χρόνια με την εργασία τους στο δημόσιο σύστημα υγείας, έτσι, πόσο συνεπείς ήταν και είναι. Και φυσικά και τώρα πολλοί από εμάς θα αναγκαζόμαστε και θα κάνουμε και κάποια δουλειά, έτσι, αυτό που είπατε και εσείς. Ναι. Δηλαδή δεν υπάρχει άλλος τρόπος, δεν υπάρχει άλλη διέξοδο. Αυτό που κάνουν, αυτό που διαπράττουν είναι ένα έγκλημα. Και κάθε μέρα που περνάει, έτσι, από εδώ και στο εξής, το έγκλημα αυτό διαιωνίζεται, ας πούμε, συνεχώς. Ναι, ναι. Και είναι αυτό που έλεγα κιόλας, ότι δεν υπάρχει δικαιολογία να μένετε πλέον εκτός εργασίας. Δηλαδή όλα αυτά τα οποία παρατηρούμε το τελευταίο χρονικό διάστημα από το ότι, για παράδειγμα, γίνονται καθυστερήσεις στις μεταμοσχεύσεις, ότι χάνονται μοσχεύματα. Γιατί δεν υπάρχουν εστιολόγοι, για παράδειγμα, ή γιατί δεν υπάρχουν γιατροί. Ναι, ακριβώς. Αλλά το θέμα είναι ότι δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ότι έχει συλλογηθεί τελείως το pullover όλης αυτής της ιστορίας με τα εμβόλια και την εμβολιολαρνία, ας πούμε. Ναι. Εξυλλώθηκε τελείως. Ξεφτυλίστηκαν. Αυτό το είχε πει κάποτε ο πατήρ Αυγουστίνος σε μια οκατιώτης. Ναι. Για να το αναφέρω και αυτό, γιατί μικρά παιδιά ακούγαμε, ας πούμε, τα κηρύγματά του και τότε δεν καταλαβαίναμε. Μεγάλος μαχητής. Μαχητής της πίστης. Τα ξανακούω τα κηρύγματα του και ανατριχιάζω. Τότε που είχε πει για την μια πάθηση που θα ερχόταν μια επιδημία στην Ανατολή και θα ξεφτύλιζε γιατρούς και φαρμακοποιούς. Ναι. Αν δεν το κάνουν επίτηδες, τουλάχιστον να στο παραδεχτούν ότι ξεφτυλίστηκαν. Έχουν ξεφτυλιστεί πλέον. Δηλαδή, ό,τι λέγαμε στις αρχές τότε για τα εμβόλια, για την ασφάλεια και την. Όλα αυτά έχουν γυρίσει σε αυτούς μπούμερα. Τα υποστηρίζαμε τέτοια αλαζονία, ας πούμε, τη δίθεν επιστημονική. Όπου, αν θυμηθείτε και από τα παιδικά μας χρόνια, αλλά και τώρα. Κάποιοι άνθρωποι, όταν είναι πολύ αλαζόνες και επιμένουν σε κάτι πάρα πολύ στεναρά, στο τέλος ξεφτυλίζονται. Αυτό έγινε και τώρα. Έχουν ξεφτυλιστεί και δεν μπορούν να το παραδεχτούν. Ναι. Αλλάζουν τα δεδομένα, ας πούμε, τις μετρήσεις, αν κάποιος πέθανε από COVID ή με COVID. Δηλαδή, έλεος. Πράγματα τα οποία τα λέγατε από την αρχή, γιατρέ, αυτά, έτσι. Ειδικά αυτό το θέμα από με COVID, από τότε που βγήκε ο Τσιόντρας. Βέβαια. Πού είναι τώρα ο αλαλίστωτος ο κύριος Σιόντρας, ο μέγας και αυτός ο τρανός, ας πούμε, λοιμοξιολόγος. Έχει εξαφανιστεί. Έτσι. Θα ξαναεμφανιστεί πάλι για να μας πει τα επικαιροποιημένα εμβόλια. Δηλαδή, ναι. Εντάξει, θα σας πω κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Εγώ πλέον δεν ασχολούμαι πάρα πολύ με αυτήν την ιστορία, γιατί κάποτε είχα πει μια κουβέντα, έτσι, ότι και συνάδελφοί μας πέρανε πατατάκια και popcorn και περιμέναν να δουν το τελικό του Champions League. Ποιος ήταν ο τελικός του Champions League? Η καταστροφή δική μας, έτσι, των υγειονομικών που επιμείναμε σε αυτή την ιστορία, είχαν πάλι λοιπόν πατατάκια και συνάδελφοί μας και περιμέναν πότε να μας δίνουν κατεστραμμένους. Το είδανε αυτό εν μέρη, τώρα όμως αγοράζουμε εμείς πατατάκια και popcorn, γιατί θα δούμε τη δική τους καταστροφή, έτσι. Αρχίσει εξηλώνει το πουλόβι. Δεν πρέπει να μιλήσουν, γιατρέ μου, δεν πρέπει να μιλήσουν οι εμβολιασμένοι, οι καρδιολόγοι, για παράδειγμα. Προχθές είχα φιλοξένησει εδώ στην εκπομπή, την προηγούμενη εβδομάδα, έναν συνάδελφό σας, γιατρός σε αναστολή, ο οποίος δουλεύει με νόσηση τώρα, ο κύριος Αργύρης Δαλιάνης, και μου είπε
ότι έχουμε τριπλασιασμό των πνευμονικών εμβολών σε νοσοκομεία της Αττικής. Δεν πρέπει να μιλήσουν οι εμβολιασμένοι συνάδελφοι και να πούνε λέει αλήθεια, λέει ψέματα. Καταρχάς, εσείς από αυτά που έχετε δει, τι λέτε? Αν έχουν ορκιστεί στον Όγκο του Ιπποκράτη, ας πούμε, αν έχουν λίγο τιμή, όπως είχα πει και παλιότερα, θα έπρεπε έστω και τώρα την στιγμή να βγουν και να πούν την αλήθεια. Έτσι. Εμείς συζητάγαμε εδώ και 8 μήνες με καρδιολόγους του νοσοκομείου μας και μας λέγανε οι ίδιοι ότι έχουν αυξηθεί διπλά εμβολιασμένοι τότε, τριπλά τώρα, αργότερα, ότι έχουν αυξηθεί και οι πνευμονικές εμβολές και οι μυοκαρδίτιδες. Αλλά όμως αυτά αντιμετωπίζονται. Δηλαδή πάντοτε βρίσκεται μια δικαιολογία ότι αντιμετωπίζονται. Όπως αντιμετωπίζονται όλοι αυτοί οι ευθύνητοι θάνατοι, ας πούμε. Ναι, άλλο μεγάλο θέμα. Και εδώ δεν είναι υποκριτικό, κύριε Μπαϊραμίδη, να γίνονται πλέον συζητήσεις για ευθύνητους θανάτους και να βγαίνουν κάποιοι από τους ειδικούς και να μην λένε τη μόνη λέξη η οποία θα πρέπει να υποθεί, γιατί ως ιατρική πράξη, από τότε που ξεκίνησε αυτή η καταγραφή των ευθύνητων θανάτων, είναι ταυτόσιμη με τον εμβολιασμό, τον μαζικό εμβολιασμό, παγκόσμιο φαινόμενο. Δεν πρέπει να... Είναι εξαιρετική η αύξηση των θανάτων και ταιριάζει απόλυτα με το γεγονός της έναρξης των εμβολιασμών. Είναι ξεκάθαρο πλέον αυτό. Έτσι, όποιος δεν θέλει να το δει, εθελοτυφλή. Ή εθελοτυφλή ή έχει συμφέροντα. Δεν υπάρχει άλλη εξήγηση αυτό. Ή εθελοτυφλή έχει άγνοια ή έχει συμφέροντα. Έτσι. Αλήθεια, είπατε, αν το κατάλαβα καλά, ότι και εσείς στη Μυτιλίνη που ήταν το νοσοκομείο στο οποίο εργαζόσασταν, είχατε αρχίσει να παρατηρείτε πνευμονικές εμβολές που δεν βεβαίως, ήταν συνήθιες. Και θρομβώσεις άνω άκρων σε νέα άτομα και πνευμονικές εμβολές και μυοκαρδίδες και αυξημένες μυοκαρδίδες και εμφράγματα πολλά. Τα συζητάγαμε με τους καρδιολόγους, τους δικούς μας καρδιολόγους, αλλά τότε όμως πετούσαν αετό οι άνθρωποι. Λέγανε ότι μπορεί να είναι πιθανό να είναι αυτό, αλλά να αντιμετωπίζεται, ας πούμε. Όταν όμως άρχισε και εμφανίζονται πλέον και ευθύνητοι θάνατοι, εδώ τι άλλο θα πούνε τώρα. Έτσι. Άσε που πλέον αυτές οι κουβέντες δεν γίνονται και οι ίδιοι εμβολιασμένοι έχουν σταματήσει πλέον να είναι τόσο στεναρά και στερεικές αυτές τις άποψεις. Έτσι. Μάλιστα. Απλώς έχει φτάσει τώρα πλέον αυτή η κατάσταση που δεν θέλουν να παραδεχτούν το σφάλμα τους. Έτσι. Ναι, αλλά δεν μπορεί, γιατρέ μου, όμως. Τι πάει να πει δεν θέλουν να παραδεχτούν. Εδώ χρειάζεται δικαιοσύνη. Έχουμε γιατρούς οι οποίοι βγαίνουν και καταγγέλνουν επώνυμα πράγματα και καταστάσεις και δεν γίνεται φίλο. Δεν υπάρχει δικαιοσύνη. Ξέρετε κάτι, πριν έβαλα. Δεν υπάρχει δικαιοσύνη. Δεν υπάρχει. Κάποτε λέγανε, κατηγόρησαν τους γιατρούς για φακελάκια, για το ένα, για το άλλο και ιστορία, για διεφθαρμένη ιατρική κτλ. Υπάρχει τέτοια διαφθορά στο δικαστικό σώμα πλέον που δεν είναι άξιο να συζητάμε. Όχι ότι δεν ισχύει, όχι ότι δεν υπήρχαν κακοί γιατροί οι οποίοι παίρναν τα φακελάκια. Μια χαρά υπήρχαν. Ναι, σαφώς. Μια χαρά υπήρχαν. Σαφώς, αλλά η διαφορά όμως που υπάρχει πλέον στο δικαστικό σώμα είναι ανευπροηγουμένη. Εκεί πάει χέρι με την πολιτική εξουσία εκεί πέρα. Ναι, δεν θα συζητήσουμε. Αυτό δεν θέλω να πω. Με προλάβατε. Δεν θα συζητήσουμε την πολιτική, γιατί βλέπετε από μόνοι τους πλέον ξεκαθαρώνοντας. Σκάνδαλο υποκλοπών τώρα πρωθυπουργός της χώρας και να κάθεται να παρακολουθεί τους συναδέλφους πολιτικούς. Αυτά τα πράγματα δεν. Όχι στη δικτατορία. Η δικτατορία είναι τίποτα μπροστά σε αυτήν την ιστορία. Έτσι. Η Χούντα, να το πω ξεκάθαρα και δεν έχω καμία σχέση ούτε με χουντικούς, ούτε με αριστερούς, ούτε με δεξιούς, με κανέναν. Ναι. Η Χούντα οχριά μπροστά σε αυτή την κατάσταση που βιώνουμε σήμερα. Έτσι. Σκληρό, αλλά εκ των πραγμάτων αυτό καταλαβαίνουμε. Δηλαδή, και επειδή ξέρετε κάτι, δεν μιλάω στον αέρα, μου στείλει ένα μήνυμα αυτή την ώρα η φίλη η ακροάτρια η Φανή, η οποία είναι συνάδελφός δική σας, είναι υγειονομικός. Είμαι σε αναστολή, λέει, από 1/9 του 21. Από 1/9 του 21 σε αναστολή. Και ασχολούμαι. Από τότε. Και ασχολούμαι, λέει, με τη συγκομιδή Ροδάκινου και Νεκταρινιού. Μπράβο της. Μπράβο της. Είναι άξια. Μπράβο της. Έτσι. Μπράβο της. Αλλά είναι ντροπή. Ντροπή για αυτή τη χώρα, η οποία θέλει να λέγεται πολιτισμένη, θέλει να λέγεται Ευρώπη, να έχει υγειονομικούς να ασχολούνται με συγκομιδή Ροδάκινου και Νεκταρινιού, γιατί τους πληρώνουν. Γιατί δεν τους πληρώνουν. Η μοναδική χώρα που γίνεται αυτό παγκοσμίως. Δηλαδή είμαστε. Και ξέρετε κάτι, αυτό που λέγατε πριν, γιατρέ μου. Έβαλα πριν ένα ηχητικό από τον πρόεδρο της Κώστα Ρίκα, ο οποίος βγήκε και είπε. Ανακοίνωσε ότι από αύριο τελειώνει η ιστορία με τους υποχρεωτικούς εμβολιασμούς και ότι όποιοι έχουν υποστεί συνέπειες λόγω υποχρεωτικότητας των εμβολίων πάβουν να υφίστανται συνέπειες. Και ήθελα να πω και να δείξω ότι όχι ότι θέλω να φύγω να πάω στην Κωνσταντίνα, αλλά πόσο αυτό το θέμα είναι πολιτικό θέμα και όχι ιατρικό, όχι δικαιοσύνη. Είναι πολιτική απόφαση η οποία πρέπει να πάρθει. Αυτό που λέτε με την Κωνσταντίνα, αν ξέρετε τι άλλο αποδεικνύει, ότι, ναι. Ότι είμαστε σαν λαός. Κανένα φορά υποτιμούμε λαούς και λέμε η Αφρική, η Αιθιοπία κτλ. Ναι. Κάποιοι άνθρωποι, γιατί είμαστε όλοι άνθρωποι και είμαστε το ίδιο. Έτσι. Μπορεί να μην είναι ούτε πολύ γραμματιζούμενοι, ούτε να έχουν πολλά χρήματα, αλλά έχουν μια αξιοπρέπεια και έχουν την ελευθερία τους. Και αυτοί είναι πάρα πολύ ανώτεροι από εμάς που είμαστε σαν τα πρόβατα, που σκύβουμε στον κάθε
δεξιό του υψίστου, να τα πω και έτσι λιγάκι, γιατί και η Εκκλησία έπαιξε πολύ άσχημο, πολύ βρώμικο ρόλο. Να το πείτε, να το πείτε. Ψηφίστε τη δεξιά, ψηφίστε τον κύριο Μητσοτάκη, έτσι γιατί είναι χριστιανός κτλ. Και είδαμε τι συνέβη. Εντάξει. Πολύ χειρότερα και από άλλους που τους θεωρούσαμε άθεους κτλ. Να μην επεκταθώ περισσότερο. Καλά κάνετε και το λέτε. Εμένα αυτό με θλίβει, γιατί το έχω σχολιάσει και εγώ αρκετές φορές μέσα από αυτά τα μικρόφωνα, ότι δυστυχώς έπαιξε πολύ άσχημο παιχνίδι η Εκκλησία στις πλάτες των Ελλήνων πολιτών και η Εκκλησία, η Ορθόδοξη Εκκλησία, η οποία ως κορονίδα της πίστης έχει την αγάπη σαν πρώτο όπλο, έβαλε το διχασμό. Γιατί μας δίχασε. Βέβαια. Μας δίχασε. Ακριβώς. Μας δίχασε. Και ας άφηνε λίγο και την αγάπη στην άκρη, να έπιανε λίγο την ελευθερία. Την ελευθερία. Εμάς μας θερήσαν την ελευθερία μας. Μας θερήσαν τα έσοδά μας. Μας θερήσαν την αξιοπρέπειά μας. Μας θερήσαν τα πάντα. Να σας ρωτήσω. Αυτό... Ναι. Ναι. Όχι, ολοκληρώστε τη σκέψη σας και θα σας ρωτήσω κάτι άλλο που θέλω. Ναι, και σε αυτό, ο πρώτος, τον πρώτο, ας πούμε, ο Ιερώνυμος, ο Αρχιεπίσκοπος, δεν δέχτηκε κάποια στιγμή να δει τους απεργούς πείνας. Δηλαδή να καταλάβετε ποιο είναι το μέγεθος της ύψης πλέον και στην Εκκλησία. Πραγματικά. Πραγματικά. Θέλω λίγο τελευταία ερώτηση για να σας αποδεσμεύσω, γιατί ξέρω ότι έχετε και φορτωμένο πρόγραμμα. Κύριε Μπαϊραμίδη, ακούσαμε πριν από λίγες ημέρες και ακούμε τώρα τελευταία, έτσι, να μας λένε ότι θα έρθει το πολυδύναμο εμβόλιο από το φθινόπωρο, το οποίο θα είναι και σε μορφή σπρέι. Πόσο επιφυλακτικοί πρέπει να είμαστε απέναντι σε αυτές τις ανακοινώσεις, κύριε Μπαϊραμίδη? Εγώ θα το θέσω όμως, δεν θα το πάρω επιστημονικά, γιατί δεν έχω καν ασχοληθεί με το πόσο πολυδύναμο θα είναι και τι ακριβώς θα περιέχει κτλ. Ναι. Εγώ θα θέσω μια ερώτηση στον απλό Έλληνα πολίτη. Μετά από όλα αυτά που έχουν γίνει, μπορεί να εμπιστευτεί έναν Πλεύρη, έναν Μητσοτάκη, έναν Τσιόδρα, έναν οποιοδήποτε και να πάει να κάνει ένα τέτοιο εμβόλιο? Αν τον εμπιστεύεται, με γεια του, με χαρά του. Έτσι. Θεωρώ όμως ότι το IQ του πλέον είναι IQ ραδικού ενός ανθρώπου, ο οποίος θα εμπιστευτεί αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι αποκαθιλώσανε την αξιοπρέπεια και την αξιοπιστία της ιατρικής επιστήμης. Μάλιστα. Είστε ξεκάθαρος.